μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Παγκόσμια έχουν καταγραφεί 299.483 θάνατοι και στην Ευρώπη έχουμε ξεπεράσει πλέον τα 1.623.000 καταγεγραμμένα κρούσματα. Σήμερα ανακοινώνουμε 10 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 2.770. Το 55,3% αφορά άνδρες. 610, δηλαδή το 22%, θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό. 1.409, το 51%, είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 24 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 71 έτη. 10, το 41,7% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 96% έχει υποκείμενο νόσημα ή έχουν ηλικία 70 ετών και άνω. 90 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε έναν ακόμα καταγεγραμμένο θάνατο και 156 θανάτους συνολικά στη χώρα. 41 ήταν γυναίκες, το 26,3%, και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 75 έτη και το 93,6% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Συνολικά έχουν ελεγχθεί έως σήμερα 116.233 κλινικά δείγματα. Σχετικά με ανακοινώσεις από αξιωματούχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας πως ο ιός μπορεί να μην φύγει ποτέ από τη ζωή μας, θα ήθελα να τοποθετηθώ. Όταν ένας ιός όπως αυτός εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα και δεν υπάρχει γενικά ανοσία στον πληθυσμό, ούτε αποτελεσματικό προς το παρόν εμβόλιο, είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις για πόσο καιρό θα κυκλοφορεί ο ιός. Ακόμα μαθαίνουμε για την πλήρη κλινική, το πλήρες κλινικό εύρος των εκδηλώσεών του, πέραν της τυπικής πνευμονίας, δηλαδή καρδιακές επιπλοκές, νεφρολογικές επιπλοκές, θρομβώσεις, νευρολογικές εκδηλώσεις, πολύ σπάνια σοβαρά φλεγμονώδεις αντιδράσεις του ανοσοποιητικού, που εμφανίζονται ευτυχώς εξαιρετικά σπάνια και όταν υπάρχει εκτός ελέγχου κυκλοφορία, ακόμα και σε παιδιά. Άρα εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη σε παγκόσμιο επίπεδο να τον περιορίσουμε, να τον αντιμετωπίσουμε. Το ότι η Ελλάδα περιόρισε την κυκλοφορία του ιού, πως όλοι μαζί δεν τον αφήσαμε να κάνει τη δικιά του ανεξέλεγκτη διαδρομή, δεν σημαίνει πως τον εξαφανίσαμε. Ο ιός θα συνεχίσει να κυκλοφορεί, ίσως ακόμη και μετά την ανακάλυψη ενός επιτυχημένου εμβολίου, όπως παραδείγματος χάρη κάνουν οι ιοί της γρήπης. Για την λαρά έχουμε επιτυχημένα εμβόλια και όμως δεν έχει εξαφανιστεί ακόμα εντελώς και λόγω της δυσπιστίας, λόγω των fake news για τα εμβόλια. Όπως είπαν αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η διαδικασία για μαζικό εμβολιασμό των πληθυσμών της γης έναντι του κορονοϊού μοιάζει σαν αποστολή για το φεγγάρι. Έχει εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία και σημαντικές λεπτομέρειες, ακόμα και για την παραγωγή και κατανομή των δόσεων όταν έχουμε ένα εμβόλιο. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα να γίνει αυτός ο ιός άλλος ένας ενδημικός ιός. Τι σημαίνει ενδημικός? Με απλά λόγια σημαίνει πως θα κυκλοφορεί για αρκετό καιρό ανάμεσά μας, χωρίς να χρειάζεται να εισαχθεί από κάποια άλλη χώρα ή περιοχή, χωρίς ποτέ να φτάνει στο μηδέν όλη αυτή την περίοδο. Αυτό συμβαίνει και με άλλους αναπνευστικούς ιούς. Είναι σε όλους μας γνωστό πως κάποιοι ιοί που προξενούν κάθε χρόνο το κοινό κρυολόγημα είναι ενδημικοί. Κάθε χρόνο προκαλούν κρούσματα ίωσης αλλά και σοβαρής πνευμονίας. Νομίζω αυτή η αναφορά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας προέκυψε από τρία σημαντικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών. Πρώτον, την εμφάνιση ψευδών ειδήσεων πως τελειώσαμε. Αυτό ήταν όλο. Και άλλα που θεωρώ πως αδικούν την επιστημονική λογική. Το δεύτερο, που πηγάζει από το πρώτο, συμπεριφορές που δεν ταιριάζουν στη στρατηγική που συστήνει όλος ο επιστημονικός κόσμος αναδεικνύονται. Συμπεριφορές μαζικών συναθρήσεων και πλήρους αγνόησης των μέτρων υγιεινής. Το τρίτο, που πηγάζει από τα δύο πρώτα και νομίζω οδήγησε και σε αντίστοιχες ανακοινώσεις του ΠΟΗ, αφορά την εμφάνιση νέων επιδημικών εξάρσεων της νόσου σε πολλές διαφορετικές χώρες, την ώρα που όλοι προσπαθούν σιγά σιγά να επανέλθουν σε μια μερική κανονικότητα και να αποφύγουν ένα δεύτερο κύμα. Στο Γουχάν θα κάνουν μαζικούς επανελέγχους λόγω εμφάνισης 6 κρουσμάτων. Στην Ιταλία είχαν αντίστοιχα μεγάλη αύξηση σε κάποιες από τις αρχικά πληγήσεις περιοχές εντός μιας εβδομάδας από την άρση των μέτρων. Στον Λίβανο οι αρχές ξαναέβαλαν τη χώρα σε lockdown για 4 μέρες. Από εχθές το βράδυ, μετά από μια σημαντική αύξηση στον αριθμό κρουσμάτων και όταν διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μικρή συμμόρφωση με τα μέτρα της φυσικής απόστασης. Στο Πακιστάν το ίδιο. Η Ινδία αρχίζει να ζει ένα εφιάλτη στη Βομβάη.
Η Σουηδία, μια χώρα με 10 εκατομμύρια πληθυσμό, έχει μια πιο ήπια προσέγγιση, αλλά και 3.529 νεκρούς. Θα αντέχαμε να είχαμε 147 νεκρούς σε μια ημέρα, όπως οι φίλοι Σουηδοί εχθές? Η Τανζανία δεν κάνει πια αναφορές για τον ιό και έγινε σημαντική σύσταση χθες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δεν τα λέω αυτά για να δημιουργήσω απαισιοδοξία. Νομίζω χρησιμεύουν σε όλους μας σαν ένα κίνητρο για επαγρύπνηση. Ιδιαίτερα μετά από μια ήπια πορεία του ιού στη χώρα μας, η οποία όμως ταυτόχρονα δεν συνοδεύεται από σημαντικά ποσοστά ανοσίας. Στην πατρίδα μας εκτιμάται με τα έως τώρα δεδομένα πως μικρός αριθμός ατόμων έχουν νοσήσει από τον ιό, ίσως λιγότερο και από το 0,5% του πληθυσμού. Περισσότερα δεδομένα που θα πιστοποιήσουν αυτή την πορεία είναι απαραίτητα. Γι' αυτό το λόγο ήδη προγραμματίζεται και έχει ξεκινήσει η διαδικασία διεξαγωγής 4 μελετών. Ευελπιστούμε σύντομα να έχουμε αποτελέσματα και να σας τα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες ή και εβδομάδες. Πρώτον, προοπτική πληθυσμιακή μελέτη αντισωμάτων στην Ελλάδα με συγκεκριμένα επιδημιολογικά κριτήρια να εξεταστεί το ποσοστό των ανθρώπων που πέρασαν την νόσο και εμφάνισαν αντισώματα. Βέβαια, η ποικιλομορφία της γεωγραφίας μας και της πορείας επιδημίας στη χώρα μπορεί να δείξει διαφορές σε κάποιες περιοχές. Λίγο παραπάνω κάποιες περιοχές, λίγο παρακάτω κάποιες άλλες. Δεύτερον, οροεπιδημιολογική μελέτη, η οποία γίνεται σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και του Υπουργείου Υγείας, όπου ελέγχεται ένας σημαντικός αριθμός δειγμάτων, τουλάχιστον 10.000 από αιμοδότες. Σύντομα θα έχουμε μια πρώτη ιδέα για την ανοσία και αργότερα προοπτικά δεδομένα από έναν σημαντικό υγιή πληθυσμό όπως οι αιμοδότες μας. Ένα πληθυσμό που καλύπτει εύρος ηλικιών από 18 έως 65 έτη. Σας θυμίζω πως 70% των περιπτώσεων της νόσου από το νέο κορονοϊό αφορά ακριβώς αυτές τις ηλικίες. Τρίτον, επαναλαμβανόμενη οροεπιδημιολογική μελέτη από εναπομείναντες ορούς. Αυτή έχει ξεκινήσει από τις αρχές Μαρτίου τη Συλλογή Δειγμάτων, συντονίζεται από την Ιατρική Σχολή Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και άλλα πανεπιστήμια. Το αρχείο αποτελείται ήδη από 5.000 δείγματα, τα οποία θα αναλυθούν την επόμενη εβδομάδα. Τέταρτον, στην περιφέρεια Κρήτης ξεκινά την επόμενη εβδομάδα πληθυσμιακή οροεπιδημιολογική μελέτη για τον κορονοϊό. Η μελέτη είναι πρόταση μιας ερευνητικής ομάδας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κρήτης, η οποία υποστηρίζεται από την περιφέρεια της Κρήτης και θα διεξαχθεί με την στήριξη της διοίκησης της 7ης ΥΠΕ, των Ιατρικών Συλλόγων και άλλων κοινωνικών φορέων του νησιού. Παρόμοιες μελέτες ανακοινώθηκαν τις τελευταίες μέρες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας. Οι μελέτες της Ισπανίας μιλούν ακριβώς όπως αυτό που θα προβλέπω πριν από λίγο για την Ελλάδα, για διαφορετική πορεία σε κάποιες περιοχές σε σχέση με άλλες. Η Μαδρίτη, για παράδειγμα, έχει 11%, τα Κανάρια νησιά 2%. Στη μελέτη της Ισπανίας διαπιστώθηκε υποδιάγνωση της νόσου κατά 10 φορές. Αλλά δυστυχώς ακόμη χαμηλά επίπεδα ανοσίας, γύρω στο 5%. Και υπολογίστηκε ένας κίνδυνος θανάτου γύρω στο 1 με 1,2%. Πολύ παραπάνω από τη γρήπη και υψηλότερο από αυτόν που έως τώρα υπολογίζεται να είναι. Χαρακτηριστικό της ισπανικής μελέτης ήταν πως στα παιδιά 1 έως 4 ετών 2,2% μόνο ήταν θετικό, ενώ στα παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών μόλις το 3%. Στο μέλλον σκεφτόμαστε και ειδικές κατηγορίες πληθυσμού που θα θέλαμε να δούμε την εξάπλωση της νόσου με τις μελέτες αντισωμάτων, όπου κάποιες υπηρεσίες μπορεί να εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά προσβολής. Για παράδειγμα, οι υγειονομικοί μας, οι επαγγελματίες υγείας, που είναι και παραμένουν στην πρώτη γραμμή, αναμένεται να έχουν υψηλότερα ποσοστά. Θα το δούμε όμως αυτό. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει κάποιον έλεγχο. Ξέρει πώς να αντιμετωπίσει, αντέξει την επιδημία πιο οργανωμένα. Ακόμα και μέσα στις αβεβαιότητες που έχουμε τονίσει πολλές φορές. Ακόμα και την ψυχολογική αναστάτωση που έχει προκαλέσει όλους μας. Είναι σημαντικό, όσο ο ιός συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο, εμείς να τον κρατούμε σε έλεγχο. Αυτή τη στιγμή τα μέτρα υγιεινής και απόστασης έχουν τον κύριο λόγο. Πρέπει να συνεχίσουμε σαν υπεύθυνοι πολίτες, με υπερβολική προσοχή σε αυτά ακριβώς τα μέτρα, να έχουμε τον έλεγχο του ιού στα χέρια μας, με τη σωστή μας συμπεριφορά, με πολύ απλούς κανόνες. Με τα έως τώρα δεδομένα, θα παλεύουμε για αρκετό καιρό ακόμη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Χαρδαλιάς. Καλησπέρα σας από την Πολιτική Προστασία. Με προσεκτικά βήματα συνεχίζουμε τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, αφού ο ιός είναι εδώ και κυκλοφορεί ανάμεσά μας, προχωράμε στη νέα μας καθημερινότητα. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου επιτρέπονται, όπως γνωρίζετε, οι μετακινήσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Επιτρέπεται δηλαδή η μετακίνηση πολιτών σε όλη την Ελλάδα μεταξύ νομών και περιφερειακών ενωτήτων. Επειδή υπάρχουν σχετικά ερωτήματα, να διευκρινίσουμε ότι επιτρέπεται και η μετακίνηση στην Εύβοια.
η Λευκάδα, η Ελαφώνησος ορίζονται ως νησιωτικοί προορισμοί. Ως εκ τούτου, η μετακίνηση σε αυτούς τους προορισμούς, όπως και στα υπόλοιπα νησιά, θα επιτραπεί αν όλα πάνε καλά, και το τονίζουμε εφόσον το επιτρέψουν τα δεδομένα, από τις 25 Μαΐου. Επίσης, τη Δευτέρα ανοίγουν τα ζωολογικά πάρκα και βοτανικοί κήποι, επαναλειτουργούν οι αρχαιολογικοί χώροι, ξεκινούν οι πρόβες και τα κινηματογραφικά γυρίσματα, πάντα με αυστηρούς κανόνες προστασίας. Σχετικά με τους χώρους λατρείας, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τι ισχύει από αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου. Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών και μυστηρίων με τη συμμετοχή πιστών για όλες τις θρησκευτικές κοινότητες. Ο αριθμός πιστών που μπορεί να συμμετέχει καθορίζεται από την αναλογία ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά με απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους προς όλες τις κατευθύνσεις. Για τους χώρους λατρείας που είναι άνω των 500 τετραγωνικών, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι 50 πιστοί. Δηλαδή, ένας χώρος λατρείας επιφάνειας 300 τετραγωνικών μπορεί να δεχτεί ως 30 πιστούς, ενώ ένας χώρος λατρείας επιφάνειας 500, 800 ή 1000 ή 1500 τετραγωνικών μπορεί να δεχτεί ως 50 άτομα. Και στην περίπτωση των χώρων λατρείας υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας, ενώ είναι υποχρεωτική η χρήση αντισηπτικού. Αποσαφηνίζεται ότι σε περίπτωση λειτουργιών σε υπαίθριους χώρους ισχύουν οι γενικοί κανόνες περί δημοσίων υπαίθριων συναντήσεων. Οι παραπάνω κανόνες αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας, ισχύουν για τους χώρους λατρείας όλων των θρησκειών και όλων των δογμάτων. Επίσης, από αυτό το Σάββατο, 16 Μαΐου, με βάση μετεωρολογικές προβλέψεις, τα επιδημιολογικά δεδομένα, αλλά και την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, αποφασίστηκε να ανοίξουν οι 515 οργανωμένες παραλίες που υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Η λειτουργία των οργανωμένων παραλίων, οι οποίες ανοίγουν στις 8 το πρωί του Σαββάτου, υπόκειται σε λεπτομερείς κανόνες και όρους. Πιο συγκεκριμένα, σε ελεγχόμενες ως προς την είσοδο οργανωμένες παραλίες, ο μέγιστος αριθμός λουωμένων είναι τα 40 άτομα ανά 1000 τετραγωνικά, ανά στρέμμα, και είναι υποχρεωτική καταγραφή του αριθμού των παρευρισκομένων. Όσον αφορά στην απόσταση ανάμεσα στις ομπρέλες, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξώνων των ομπρελών ορίζονται στα 4 μέτρα, ενώ ορίζεται και η ελάχιστη απόσταση ενός μέτρου μεταξύ της περιμέτρου του σκιάστρου των δύο ομπρελών. Σχετικά με τις ξαπλώστες, επιτρέπονται μέχρι 2 ξαπλώστες ανά ομπρέλα, με εξαίρεση της οικογένειας Μανίλικα Τέκνα. Επιπλέον, 2 ξαπλώστες που βρίσκονται σε διαφορετικές ομπρέλες πρέπει να απέχουν η μία από την άλλη τουλάχιστον 1,5 μέτρο. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Ήτη, Κηλικία, αναψυκτήρια, καφέ, μπαρ, λειτουργούν αποκλειστικά με διάθεση προϊόντων σε πακέτο take-away. Τα προϊόντα τους πωλούνται μόνο συσκευασμένα και απαγορεύεται η παρασκευή τους στο χώρο. Επίσης, απαγορεύεται η διάθεση και πώληση αλκοολούχων ποτών. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο λειτουργίας του καταστήματος. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πελατών που περιμένουν να εξυπηρετηθούν ορίζεται στο 1,5 μέτρο, ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας από τους εργαζομένους. Στα σημεία αυτά απαγορεύεται το delivery. Σχετικά με την τήρηση των κανόνων υγιεινής, το προσωπικό των οργανωμένων παραλίων υποχρεούται να απολυμμένει τις ξαπλώστρες, καρέκλες, μετά από κάθε πελάτη, ενώ στην ξαπλώστρα τοποθετείται υποχρεωτικά πετσέτα με ευθύνη του λουόμενου. Το προσωπικό υποχρεούται επίσης να απολυμμένει τακτικά τις εγκαταστάσεις υγιεινής, αναρτώντας σχετικό πρόγραμμα το οποίο και θα επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου. Τέλος, απαγορεύεται η ομαδική άθληση με σωματική επαφή. Υπενθυμίζεται ότι για την προστασία της δημόσιας υγείας είναι απαραίτητο στις παραλίες να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις, να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να τηρούνται απαρέγκλιτα όλοι οι κανόνες υγιεινής. Απευθύνω έκκληση στους ιδιοκτήτες και διαχειριστές των ανωτέρων επιχειρήσεων για πιστή εφαρμογή των κανόνων. Πρόκειται για ένα κομβικό σημείο της προσπάθειάς μας που επιβάλλεται να περάσουμε επιτυχία. Γι' αυτό τα μέτρα θα περιφρουρηθούν και θα ελεγχθούν με αυστηρότητα και τα πρόστιμα και κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης θα είναι εξίσου αυστηρές. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη παράβαση το πρόστιμο θα είναι από 5.000 έως 20.000 ευρώ αναλόγως των τετραγωνικών μέτρων και η λειτουργία της επιχείρησης θα αναστέλλεται για 30 ημέρες. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, τόσο το πρόστιμο όσο και το διάστημα για το οποίο θα αναστέλλεται η λειτουργία της επιχείρησης θα τριπλασιάζεται, δηλαδή η επιχείρηση θα κλείνει για 90 ημέρες. Εάν κάποιοι δεν είναι έτοιμοι να ανοίξουν εφαρμόζοντας όλα τα μέτρα στο σύνολό τους, ας μην βιαστούν και ας μην ρισκάρουν. Καμία έκπτωση δεν θα γίνει εις βάρος της δημόσιας υγείας. Καμία έκπτωση εις βάρος της προσπάθειάς μας. Καμία έκπτωση εις βάρος των επόμενων φάσεων του σχεδίου μας.
Επίσης, σας ενημερώνω ότι αύριο θα ανακοινωθούν οι κανόνες για τις εσωτερικές μετακινήσεις, ακτοπλοϊκές, θαλάσσιες και οδικές, με βάση τις εισηγήσεις που γίνονται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Σχετικά με τα επιχειρησιακά ζητήματα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στην Νέα Σμύρνη Λάρισας είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση που από χθες έχουμε οριστικοποιήσει. Χθες λάβαμε 652 δείγματα, σήμερα άλλα 72. Έχουν σταλεί στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και περιμένουμε στις αμέσως επόμενες ώρες τα αποτελέσματα μαζί με τις απαραίτητες επαληθεύσεις. Τέλος, στη Λέσβο και σε συνέχεια του επιχειρησιακού σχεδίου που αφορά στην ιχνηλάτιση μετά τα δύο κρούσματα, σας ενημερώνω ότι έχουν ληφθεί περίπου 81 δείγματα, των οποίων τα αποτελέσματα περιμένουμε από ώρα σε ώρα. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, η άρση των μέτρων είναι, όπως συχνά αναφέρουμε, η πιο δύσκολη φάση της προσπάθειάς μας. Γιατί η νέα μας καθημερινότητα διαφέρει από αυτή που γνωρίζαμε. Και αυτό γίνεται όλο και πιο εμφανές, ημέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα. Και όσο κάποιες φορές αυτή η νέα καθημερινότητα μας κάνει να δυσανασχετούμε, είναι αυτή που διασφαλίζει ότι θα παραμείνουμε υγιείς, ότι θα ολοκληρώσουμε το σχέδιο άρσης των μέτρων χωρίς απρόοπτα, ότι θα συνεχίσουμε και σε αυτό το στάδιο να αποδεικνύουμε ότι από τις δυσκολίες βγαίνουμε πάντα πιο δυνατοί. Μένουμε ασφαλείς, βγαίνουμε νικητές, παραμένουμε προσεκτικοί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Κροντήρη από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Κύριε Τσιόδρα και κύριε Χαρδαλιά, κρίνεται απαραίτητο να κάνουν τεστ όσοι τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα? Θα μας κάλυπτε κάτι τέτοιο υγειονομικά? Συστήνεται φέτος σε ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες να πάνε διακοπές εντός της χώρας? Οι υγειονομικές δομές των νησιών έχουν επαρκείς υποδομές για την περίθαλψη ασθενών COVID? Να πω με την άδειά σας, κύριε καθηγητά, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση για ένα τεράστιο κεφάλαιο της χώρας που αφορά στον τουρισμό. Νομίζω ότι οποιασδήποτε πρόορες συζητήσεις δεν βοηθούν την εξέλιξη όλου του σχεδίου μας. Αυτή τη στιγμή, βεβαίως και υπάρχουν συζητήσεις, βεβαίως περιμένουμε τις απόψεις των λοιμοξιολόγων, βεβαίως εξετάζουμε κάθε πρωτόκολλο ξεχωριστό, όμως δεν είναι ώρα βιασύνης. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι όλα θα γίνουν, αλλά θα γίνουν όπως πρέπει και την ώρα που πρέπει. Νομίζω είδατε εχθές αυτό το ερώτημα που απασχολεί όλους, απασχολεί και τις ευρωπαϊκές αρχές. Ιδιαίτερα για χώρες οι οποίες η οικονομία τους εξαρτάται από τον τουρισμό και προσπαθούν να βρουν κάποια κοινά σημεία συνένεσης. Ακόμα νομίζω δεν τα έχουν βρει και ούτε έχουν βγει κάποιες οδηγίες. Πιθανώς να δούμε τις επόμενες μέρες να επιτρέπονται κάποιες χερσαίες διαβάσεις από χώρα σε χώρα, ιδιαίτερα όμορες χώρες. Νομίζω το βασικότερο απ' όλα είναι η τήρηση, αυτό που λέμε, των μέτρων υγιεινής επαγρύπνησης για την υγεία μας, μπροστά σε έναν άγνωστο και σιωπηλό και ύπουλο εχθρό, που μπορεί να τον ελέγξει, ας πούμε, μία ή δύο μέρες πριν ταξιδέψει, αλλά να τον εποάζει και τον εμφανίσει ακριβώς την ώρα που ταξιδεύει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οποιαδήποτε συζήτηση για εργαστριακό έλεγχο είναι λίγο δύσκολη και είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπουν και σαφή κριτήρια. Αυτό που με σιγουριά ξέρουμε είναι ότι όταν έχει συμπτώματα και κάνει τον έλεγχο, θα βρεις τον ιό και καμιά φορά στις επαφές θα τον βρεις και σε ανθρώπους που δεν έχουν συμπτώματα ή δεν έχουν εμφανίσει ακόμα συμπτώματα. Άρα αρχίζει και συζητείται όλο και περισσότερο, ιδιαίτερα για το χώρο των διεθνών ταξιδιών, η υποχρεωτική χρήση μάσκας. Από την άλλη μεριά, και μάλιστα σε κάποιες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες, έχει γίνει ήδη αυτό και έχει συσταθεί για τον εσωτερικό του τουρισμό. Ξέρετε, στην Αμερική, για να φτάσει από τη μία άκρη της Αμερικής στην άλλη, θέλει 5 ώρες. Είναι ένα πρόβλημα και μπορεί να δημιουργήσει και ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Θέλει πολύ προσοχή κατά τη γνώμη μου. Θα πρέπει να γίνει με ειδικούς κανόνες, θα πρέπει να γίνει με ειδικές προβλέψεις. Στην πατρίδα μας θεωρητικά θα αρχίσει από τον εσωτερικό τουρισμό πρώτα και μετά θα πάει σε οποιαδήποτε άλλη σκέψη για άνοιγμα εξωτερικό και θα παρακολουθούμε και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Θέλει προσοχή. Οι περισσότερες χώρες ακόμα δεν έχουν ανοίξει τα σύνορά τους για τουρισμό μέσω αεροπορικών εταιριών. Θα προχωρήσουμε πάρα πολύ σταδιακά και πάρα πολύ προσεκτικά. Όσον αφορά το θέμα των ευπαθών ομάδων, για να αυτές επιτρέπεται να κάνουν εσωτερικό τουρισμό, ένας από τους λόγους που ανοίγουν και οι εσωτερικές συγκοινωνίες και κατά το δυνατόν ένα μακρύτερο ταξίδι είναι και αυτός ακριβώς. Κάποιοι άνθρωποι ηλικιωμένοι που είχαν αποκλειστεί στα μεγάλα κέντρα, που είχαμε και μεγαλύτερη κυκλοφορία του ιού, να απελευθερωθούν κάπως, να πάνε στα εξοχικά τους, να πάνε στο χωριό τους, να ζήσουν λιγάκι πιο ελεύθερα, να περπατήσουν έξω. Αλλά αυτό δεν καταργεί την προσοχή μας στους κανόνες υγιεινής. Αυτό νομίζω μπορώ να το πω προς το παρόν, αλλά όχι κάτι περισσότερο.
Κυρία Σουλάκη από το ιατροπίδια.gr και το Newsit. Κύριε Κοντοζαμάνη και κύριε Τσιόδρα, εν όψη του επερχόμενου καύσωνα αλλά και του καλοκαιριού, τι πρόβλεψη υπάρχει για τη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων σε δομές και νοσοκομεία και πιο συγκεκριμένα στις μονάδες εντατικής θεραπείας και τις μονάδες COVID? Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, συγκεκριμένα κλιματιστικά μηχανήματα σε νοσοκομεία αναφοράς, όπως είναι το Nimitz, δεν έχουν δυνατότητα λόγω κεντρικού συστήματος ψύξης θέρμανσης να λειτουργήσουν, λόγω πιθανού κινδύνου διασποράς του κορονοϊού. Το προηγούμενο διάστημα οι διοικήσεις με απόφασή τους τα είχαν κλειστά. Τώρα όμως με τη ζέστη αυτό ενδεχομένως θα είναι αδύνατον. Να σημειωθεί δε ότι η μεθ κορονοϊού του Nimitz νοσηλεύει πολύ ευαίσθητους ασθενείς όπως είναι οι νεφροπαθείς. Ενώ μεγάλο πρόβλημα θα αντιμετωπίσει και το προσωπικό που φορά τις στολές προστασίας. Να πω δύο λόγια και μετά, αν θέλει ο Υπουργός να τοποθετηθεί, να πει κάτι παραπάνω. Είναι σημαντικό το θέμα των κλιματιστικών, ιδιαίτερα σε μια χώρα η οποία ασφικτιά από τον καλοκαιρινό καύσωνα, και ακούω και διαβάζω σε μελέτες από περιβαλλοντολόγους ότι πιθανώς τα καλοκαίρια από εδώ και πέρα να είναι ακόμα πιο ευαίσθητα στην ηλιακή ακτινοβολία. Και μάλιστα και το lockdown, το απαγορευτικό, επηρέασε με κάποιο τρόπο την προσέγγιση των ακτίνων του ηλίου, η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή πιο ελεύθερα στην ατμόσφαιρα της Γης, και θα οδηγήσει σε κάποια άνοδο των θερμοκρασιών. Ήδη θα δούμε θερμοκρασίες ρεκόρ από ό,τι διαβάζω το επόμενο Σαββατοκύριακο. Άρα είναι πολύ σημαντικό το θέμα του κλιματισμού και είναι και πολύ λεπτό. Είναι αυτές οι λεπτομέρειες που είπα προηγουμένως στο δελτίο. Θέλει πολύ προσοχή, θέλει καταρχάς μια τεχνική συντήρηση, θέλει να δει κανείς τις προδιαγραφές των συστημάτων που έχει και αν μπορεί να λειτουργήσει με άλλους μηχανισμούς κλιματισμού, ιδιαίτερα σε ευαίσθητους χώρους όπως οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Προωθείται η συνεχής και 24ωρη χρήση των μονάδων σύμφωνα με οδηγίες που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υγείας Αναλυτικές και είναι στην ιστοσελίδα του. Προωθείται η συντήρηση από ειδικό προσωπικό με χρήση μέτρων προστασίας και ατομική μάσκα, γιατί μπορεί να υπάρχουν από κάποιους θετικούς ασθενείς από μινάρια του ιού και ακόμα και συσκευές του κλιματιστικού. Προωθείται η χρήση του εξωτερικού αέρα, του φρέσκου αέρα και όχι η ανακύκλωση του αέρα. Και φυσικά σε ιδιαίτερους χώρους όπως αυτές θα πρέπει να ληφθούν και άλλα απαραίτητα μέτρα. Πιθανώς και να συνεχίσουμε κάποια άλλα νέα συστήματα ψύξης. Δόξα τω Θεώ, έχουμε αυτή τη στιγμή 25 κρούσματα σε μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αποφύγουμε την πίεση κάποιων μονάδων εντατικής θεραπείας που αντιμετωπίζουν τέτοια τεχνικά προβλήματα, πάντα σε συνόηση με τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Και αυτό οφείλεται στην επιτυχημένη μας πορεία. Αν όμως δεν προσέξουμε και αυξηθούν τα κρούσματα και αυξηθούν τα κρούσματα σε ΜΕΘ, θα πρέπει να σκεφτόμαστε όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούν η νοσηλεία κρούσματων στη ΜΕΘ. Από το φάρμακο και τα προστατευτικά μέτρα για τους επαγγελματίες υγείας μέχρι τον κλιματισμό. Είναι πολύ λεπτός ο χειρισμός του ιού και μας λύνει και επιστημονικά αναπάντητα ερωτηματικά, τα οποία δεν τα είχαμε μελετήσει δεκαετίες. Ας πούμε, διάβαζα για την απλή ομιλία και το ρόλο που μπορεί να έχει στη διασπορά στα γονιδίων. Ο κλιματισμός είναι πολύ ευαίσθητο θέμα, θέλει προσοχή και θέλει μερικές βασικές αρχές. Νομίζω ένας πολύ καλός μπούσουλας οι οδηγίες που έχει το Υπουργείο Υγείας στην ιστοσελίδα του, και φυσικά τα κατατόπους προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε συνεννόηση με την Επιτροπή Λοιμόξεων του Νοσοκομείου και όπου είναι απαραίτητο και με ειδικότερες οδηγίες, είτε από εμάς στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, είτε από άλλα ειδικά κλιμάκια επιστημόνων περιβαλλοντικών. Ναι, να προσθέσω σε αυτά που είπε ο καθηγητής ότι θα ακολουθήσουμε πιστά τις οδηγίες σε ό,τι αφορά και τη χρήση τέτοιων μηχανημάτων σε ευαίσθητες μονάδες όπως είναι οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Εφόσον χρειαστεί να γίνει σε τεχνικό επίπεδο προσαρμογές, βεβαίως και θα τις κάνουμε. Ο κύριος Δεβετζόγλου από το πρόταγκον.gr. Κύριε Τσιόδρα, συμφωνείτε με τις προτάσεις της Κομισιόν για τα μέσα μεταφοράς, όπου δίνεται η οδηγία στις πτήσεις να υπάρχει κλιματισμός, αλλά στη λεωφορεία να μην λειτουργεί air condition και να είναι ανοιχτά τα παράθυρα, στα αεροπλάνα να μην υπάρχουν κενά μεταξύ των καθισμάτων, ενώ οι μετακινήσεις με λεωφορεία, πλοία και τρένα να γίνονται με κενές θέσεις και ανοιχτά παράθυρα? Γνωρίζετε σε ποια επιστημονικά στοιχεία βασίστηκαν οι οδηγίες για τα αεροπλάνα όταν θεωρείται απειλή για τη δημόσια υγεία η πολύωρη συγκέντρωση σε μια πλατεία? Αγγίζει λιγάκι το θέμα που μιλήσαμε, για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, και νομίζω αγγίζει και πρακτικά θέματα τα οποία δεν τα έχει λύσει η επιστήμη. Και προσπαθούν όλοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
προστασίας να επιτρέψουν τη διεξαγωγή τέτοιων πτήσεων, είτε αυτές αφορούν το εσωτερικό είτε το εξωτερικό. Είμαι σίγουρος ότι θα προβλεφθεί στην όλη διαδικασία και ένας κατά κάποιο τρόπο σωστός τρόπος λειτουργίας των κλιματισμών, και φυσικά και θα ευνοείται όπου μπορεί να γίνεται η αραίωση των καθισμάτων, όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή τα μέσα που αφορούν πλοία, λεωφορεία, γιατί εκεί είναι εφικτό. Ενώ τα αεροπλάνα δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς να έχουν πληρότητα ικανή και δεν συμφέρει και να λειτουργήσουν. Μάλιστα μου λέει κάποιος φίλος σε ένα τηλέφωνο που είχα μαζί του τις προάλλες, είχε περάσει μπροστά από το αεροδρόμιο, λέει, και ήταν τραγωδία να βλέπεις όλα τα αεροπλάνα παρκαρισμένα και να μην κινούνται, και πόσο οικονομικά δυσβάστακτο είναι αυτό για ένα τέτοιο τεράστιο χώρο της οικονομίας. Εγώ λέω ότι χρειάζεται προσοχή και μια ισορροπία μεταξύ δημόσιας υγείας και οικονομίας. Δεν είναι αντίπαλοι. Η δημόσια υγεία υπερέχει αυτή τη στιγμή και είναι στην πρώτη γραμμή. Η οικονομία ακολουθεί με τα μέτρα που υποδεικνύει η δημόσια υγεία. Και νομίζω αυτό θα γίνει. Είναι όντως αντίφαση. Έχει δίκιο ο αγαπητός δημοσιογράφος. Αλλά είναι το καλύτερο δυνατό που μπορεί να κάνει σαν περίπτωση. Απαντώ εγώ, ακόμα και ας μην είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Η κυρία Βέργου από την Εφημερίδα των Συντακτών. Κύριε Κοντοζαμάνη, ασθενείς που χρειάζονται επειγόντως χειρουργείο αναγκάζονται να πάνε στον ιδιωτικό τομέα εξαιτίας των μεγάλων ληστών αναμονής που έχουν δημιουργηθεί στα δημόσια νοσοκομεία λόγω πανδημίας. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν έχουν άλλη επιλογή ταλαιπωρούνται και βάζουν σε κίνδυνο την υγεία τους, πηγαίνουν ερχόμενοι μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων για να κάνουν το απαραίτητο τεστ για τον νέο κορονοϊό, που εντάσσεται στον προεχειρητικό έλεγχο και το χειρουργείο τους. Σε διαφορετική περίπτωση είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν 100% από την τσέπη τους το τεστ, σε τιμή που καθορίζει κάθε ιδιωτική κλινική από μόνη της. Από 120 έως 300 ευρώ. Προτίθεστε να προχωρήσετε σε αποζημίωση του τεστ από τον ΕΟΠΗ, ώστε να μην πληρώνει οι ασθενείς από την τσέπη του το τεστ του κορονοϊού? Επίσης, πότε θα επανέλθει η ενημέρωση στην κανονικότητα, μιας και σταδιακά ανοίγουν όλες οι οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες με μέτρα προφύλαξης? Πότε θα είμαστε σε θέση να ενημερωνόμαστε και να ρωτάμε διαζώσεις? Να ξεκινήσω από το τελευταίο ερώτημα. Όταν στην αρχή της κρίσης του κορονοϊού ξεκίνησε η ενημέρωση εδώ στο Υπουργείο Υγείας, είχαμε την φυσική παρουσία των διαπιστευμένων συντακτών υγείας, οι οποίοι ρωτούσαν ερωτήσεις προς τον υφυπουργό και τον καθηγητή, και γινόταν η σχετική ενημέρωση. Λόγω των εκτάκτων αναγκών αναγκαστήκαμε να λάβουμε μέτρα προστασίας και η ενημέρωση αυτή συνεχίζεται κανονικά, όπως όλοι βλέπουμε, και τα ερωτήματα τίθενται περιοδικά από όλους τους διαπιστευμένους συντάκτες υγείας και χωρίς κανέναν περιορισμό, και απαντώνται στην ενημέρωση την οποία έχουμε. Επομένως, καταρχήν να πω ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις που ετίθεντο κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Πιστεύω ότι πάρα πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να επανέλθουμε στην αρχική κατάσταση, δηλαδή η ενημέρωση να γίνεται με την φυσική παρουσία των συντακτών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημα της δημοσιογράφου, να πω το εξής. Σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα, όλα τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν κατά προτεραιότητα τα επείγοντα περιστατικά. Και είναι και ένας λόγος που εφημερεύουν τα νοσοκομεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους περιστατικά. Κατά την περίοδο δε της πανδημίας, τα νοσοκομεία της χώρας μας είχαν αναστείλει τη λειτουργία των προγραμματισμένων τακτικών χειρουργείων και αντιμετώπιζαν μόνο τα επείγοντα περιστατικά. Επομένως, δεν υπήρξε επείγον περιστατικό ούτε πριν, ούτε κατά τη διάρκεια, ούτε και τώρα, το οποίο δεν έγινε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και τώρα, μάλιστα, που επανερχόμαστε στην κανονικότητα, που τα τακτικά προγραμματισμένα χειρουργεία επανερχόμασταν στο καθεστώς που ήμασταν πριν την πανδημία. Και τότε προτεραιότητα είχαν τα επείγοντα χειρουργεία και τώρα έχουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει επείγον χειρουργείο το οποίο δεν έχει διεξαχθεί στον δημόσιο τομέα. Και σε ό,τι αφορά το τεστ, έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες. Η Επιτροπή έχει πει σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται αυτό το τεστ, και νομίζω ότι είναι όλα ρυθμισμένα. Σε κάθε περίπτωση,
Αυτή τη στιγμή που επανερχόμαστε στην κανονικότητα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντιμετωπίζει πάντοτε κατά προτεραιότητα, υπάρχουν και σχετικές οδηγίες, τα επίγοντα περιστατικά.